Κρίσιμη συνάντηση με το Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο των Αγροτών θα έχει το απόγευμα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με την κατανομή των 500 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος. Αυτό δήλωσε ο κ. Χατζηγάκης μετά από σύσκεψη που είχε με εκπροσώπους αγροτών από πολλά μπλόκα από όλη τη χώρα. Οι εκπρόσωποι των αγροτών δήλωσαν ότι δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά τους και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Στα Γρεβενά, οι αγρότες του νομού προχωρούν σε κινητοποιήσεις. Το πρωί της Δευτέρας συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία με τα τρακτέρ τους στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τελική κατάληξη προς τον κόμβο της Μυρσίνας της Εγνατίας, όπου παρέτασαν τα τρακτέρ τους. Στις 6 ώρα το απόγευμα θα κλείσουν τη διέλευση των οχημάτων στον κόμβο της Εγνατίας για όση διάρκεια θα πραγματοποιείται η συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με το Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο των Αγροτών. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι, άμα το λέτε ότι εκ των προτέρων, όχι. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι στη δεδομένη στιγμή, γιατί δεν πήραμε κάποιες απαντήσεις και δείξαμε, είμαστε ίσως οι τελευταίοι αγρότες σε όλη την Ελλάδα που βγήκαμε και τηρήσαμε τον διάλογο. Δώσαμε μεγάλη ανοχή, θα έλεγα, γιατί υπήρχε μια συνέχεια στον πρώην Υπουργό, τον κύριο Κοντό, που πήγαμε, τον επισκεφτήκαμε. Δεσμεύτηκε σε κάποια πράγματα ότι μετά τις 20 του μηνός θα απαντήσει. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τον καινούριο τον Υπουργό, γιατί υπάρχει συνέχεια στην κυβέρνηση, δεν καλύπτει τουλάχιστον σε αυτά τα αιτήματα που έθεσαν οι αγρότες του νομού Γρεβενών, οι κτηνοτρόφοι, οι κάνουν παραγωγή. Και είμαστε εδώ πέρα για να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια, για να δούμε κάποια από τα προβλήματα, πέρα από τα 500 εκατομμύρια που θεωρούμε ότι αυτό είναι και η δυσφήμιση. Εμείς βάλαμε άλλα αιτήματα, όπως είναι το κόστος παραγωγής, οι αδιάθετες ποσότητες των σιτηρών, η καινούργια παραγωγή που θα τη βάλουμε και τι, με ποιους όρους θα την πουλήσουμε, τι θα γίνει με το ΦΠΑ, τι θα γίνει με το πετρέλαιο. Βάλαμε τέτοια ζητήματα που απαντήσεις δεν πήραμε. Παρά όμως επικοινωνιακά τα 500 εκατομμύρια παίζουν, όπου για τα άλλους ανήκουν στους σιτηροπαραγωγούς στη μονοκαλλιέργεια των Γρεβενών 10 ευρώ, στους άλλους ανέρχονται στα 10 λεπτά και βγαίνει μια συνέχεια. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να μειώσει το κόστος παραγωγής. Ανέβηκαν τα λοιπάσματα, τα φυτοφάρμακα 160% και λένε πως θα κατέβουν 20%. Καταλαβαίνετε, όταν ανεβαίνει τη μια χρονιά 160% και πηγαίνει στο 20%, πάλι δεν πλησιάζουμε στο στόχο μας. Άραγε είναι ευθύνη μέσω των οργανισμών που έχουν, του θεσμού που έχουν, να ελέγξουν την αγορά, να έχουμε φθηνό κόστος, να πουληθούν τα σιτάρια που είναι αδιάθετα στις αποδίκες μας και να μας συμπληρώσουν το κόστος που διαφεύγει με συνέπεια των προηγουμένων από το αύξηση του κόστου παραγωγής. Τι θα μας δώσουν για να στηριχτούμε και τι θα κάνουν αύριο. Όλος ο αγροτικός κόσμος πάει με μία πρόταση να διεκδικήσουμε αυτά που έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Εμείς με τον καπνό έχουμε δεχτεί ένα τεράστιο πλήγμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό μας. Μιλάμε για μείωση του εισοδήματος 50%. Να σας αναφέρω ενδεικτικά ότι πέρσι οι τιμές του καπνού ήταν γύρω στα 3,5 με 4 ευρώ το κιλό και φέτος βγήκαν στην αγορά στην περιοχή της Κοζάνης και στην περιοχή των Γρεβενών με τιμές που ξεκινάνε από το 1,20. Καταλαβαίνετε γιατί πλήγμα μιλάμε. Λοιπόν, η κοροϊδία συνεχίζεται. Ναι. Αν θυμάστε, ξαναήρθατε και ξαναήρθατε και ξαναήρθατε και θα ξανάρθετε από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί μας κοροϊδεύουν κανονικά. Εμείς εδώ έχουμε μία ιδιαιτερότητα. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά που ζητάει η Λάρισα. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα αυτά που ζητάμε εμείς και βλέπουμε ότι εμάς δεν μας έχουν πουθενά στο πρόγραμμα. Και προφανώς η μόνη λύση τελικά είναι αυτή και βλέπετε είμαστε τελευταίοι που ξεκινήσαμε. Γιατί δείχναμε μία ανοχή. Τι να κάνουμε, αφού είμαστε αγανακτισμένοι, η πολιτεία δεν μας προσέχει. Εμείς δάνεια τρέχουν, τα σιτάρια σαπίζουν στις αποθήκες, τι θα κάνουμε. Δεν θα βγούμε στους δρόμους. Αλλιώς δεν γίνεται. Η μόνη μας ελπίδα είναι αυτή, να βγούμε στους δρόμους και να πετύσουμε κάποια πράγματα. Και δεν σκίζουμε, δεν σταματάμε, αν δεν ανταμυφθούμε. Σήμερα διακυβεύεται η αξιοπρέπεια μέρας. Δεν το εισόδημα. Δεν επαιτούμε, ούτε ζητιανεύουμε. Θέλουμε πραγματικά να ανταμυφθούμε για τον κόπο μας. Πρέπει αυτή η έρμη πολιτεία επιπέρος να σκύψει. Όχι, σηκώνουμε το χαλί, σκεπάζουμε τα σκουπίδια κάτω το χαλί και περάσαμε. 500 εκατομμύρια. Σκουπίδια. Δεν είναι 500 εκατομμύρια. Αλλά αυτά είναι τρίκ επικοινωνιακά. Τα 500 δεν είναι. Γιατί κάθε χρόνο, άμα ήταν έτσι και είχαν λυθεί τα προβλήματα, δεν θα βγαίνουν στους δρόμους. Λοιπόν, έχουμε από το 1995. Μία χρονιά βγαίνουμε, μία χρονιά δεν βγαίνουμε. Ο αγρότης κρίνεται σε διάρκεια αν έχει μέλλον. Και σήμερα δηλαδή, τι θα γίνει. Η νέα σοδειά θέλει τρεις μήνες. Θα αφαιρήσουμε. Τι τα έχουμε. Σταμάτησαν οι ατρώσεις εισαγωγές. Δηλαδή, τώρα πώς, ό,τι είναι καλό,
Είναι η πολιτεία το χρεώνει. Ότι είναι κακό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δώσανε 500 εκατομμύρια. Αυτά τα 500 εκατομμύρια, ρωτήστε σε πόσους θα τα μοιράσουν και τι παίρνει ο καθένας. Γνωρίζετε πολύ καλώς, είναι δύσκολο να πάρουμε γύρω στα 7 με 8 ευρώ. Έστω και 10, να σου πω το ανώτερο παραπάνω δεν γίνεται. Και κάνουν και ασχολούνται με 10 ευρώ του κάθε αγρότη που θα δώσει τώρα. Τα προβλήματα δεν είναι ότι θα πάρουμε τα 10 ευρώ, ούτε 500. Τα προβλήματα είναι χρονικά.